Γεια σας παιδιά, σε αυτή την σειρά των μαθημάτων θα αναπτύξουμε προγράμματα της Java με σκοπό τη μεγαλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που τίθεται κατά τον αντικειμενοστροφή προγραμματισμό. Το πρώτο μάθημα έχει να κάνει με την κλάση καθ' αυτό, με την έννοια ότι θα αφήσουμε μια κλάση και θα δούμε μετά πώς αυτή συμπεριφέρεται με τον έξω κόσμο με βάση τη συμπεριφορά της και τις μεταβλητές της. Τώρα, όταν λέμε ότι συμπεριφέρεται με τον έξω κόσμο, λέμε μια κλάση που συμπεριφέρεται με μια χρήση άλλης κλάσης με τη χρήση του αντικειμένου, όπως θα δούμε σε λίγο. Για σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το Eclipse, το περιβάλλον. Έχω φτιάξει ένα φάκελο, όπως βλέπετε, Java Tutorials, όπου κάθε φορά θα αναγράφεται το συγκεκριμένο tutorial το οποίο βρισκόμαστε. Οπότε πάμε να φτιάξουμε ένα αρχείο που είναι η κλάση μας, το ονομάσουμε Tutorial 1. Λοιπόν, να εξηγήσουμε τώρα μερικά πράγματα που έχει αυτό το αρχείο. Καταρχάς, εδώ πέρα βρίσκεται η δομή της κλάσης μας, η οποία έχει όνομα Tutorial 1. Το public δηλώνει ότι αυτή την κλάση μπορεί να τη βλέπουν άλλες κλάσεις χωρίς να είναι στο ίδιο αρχείο. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την κλάση μας. Καταρχάς, θα χρησιμοποιούμε κάποιους μεταβλητές, ας πούμε int var1, var2. Μάλλον καλύτερα να κάνουμε μια var1 int και άλλη μια string log, το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με την τοποθεσία το οποίο αντιπροσωπεύει, ότι αντιπροσωπεύει δηλαδή η κλάση μας. Πάμε λίγο να φτιάξουμε και τη συμπεριφορά της. Ας πούμε ότι έχουμε, καταρχάς μην ξεχάσουμε το constructor της κλάσης, ο οποίος τι κάνει, θα σου πω μια στιγμή, παιδιά, πρώτα να καταλάβουμε τη σύνδεξη. Δεν είναι ακριβώς μέθος, είναι. Λέμε public για να φαίνεται από άλλες κλάσεις, αντί για αντικείμενο. Βάζουμε το όνομα της δίπλα, το οποίο όνομα του constructor πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα της κλάσης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουμε βάλει παραμέτρους, θα μπορούσαμε. Και για χάρη πληρότητας βασικά θα το κάνουμε. Πάμε λίγο να δούμε. Int var location, το οποίο, όπως μπορεί να έχετε καταλάβει περισσότεροι, ουσιαστικά αρχικοποιεί τις δύο μεταβλητές var1 var και log location. Άρα τα αυτά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έξτρα μεθόδους για τη συμπεριφορά της που λέγαμε και πριν τις κλάσεις, όπως public void set location, το οποίο θα παίρνει σαν παράμετρο ένα φορολογικό string log και θα το θέτει. Μια συγκεκριμένη σύνταξη τώρα, γιατί κάποια από αυτά τα πράγματα μπορεί να μην καταλαβαίνετε απολύτως. Γιατί χρησιμοποιήσει σαν παράμετρο το ίδιο όνομα με την global μεταβλητή της κλάσης. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε εφόσον χρησιμοποιήσουμε την λέξη, την δεσμευμένη this, που σημαίνει αυτό το αντικείμενο, τελεία log, οπότε θα πάει και θα πάρει τη συγκεκριμένη μεταβλητή, το συγκεκριμένο log, και όχι την τοπική που έχουμε ορίσει ως παράμετρο set location. Το δίνει την τοπική τιμή, δηλαδή θέλουμε την τιμή της κλάσης με τις μεταβλητές όσο θέλουμε, με βάση αυτή τη μέθοδο. Τώρα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επίσης public void φυσικά set var για να θέσουμε την τιμή στη μεταβλητή μας εξωτερικά, δηλαδή χωρίς να παρεμβαίνουμε άμεσα στη μεταβλητή όπως θέλουμε παρακάτω. Τέλος τρόπο, όπως και πριν, ορίζουμε την μεταβλητή var1. Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε δύο μεθόδους οι οποίες θα μας επιστρέψουν στη μεταβλητή χωρίς άμεση προσπέλαση της μεταβλητής της κλάσης. Τι εννοούμε αυτό? Public int get var, μια μεθόδος η οποία θα επιστρέφει τη μεταβλητή var1 στον έξω κόσμο. Εδώ πέρα φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και this.var1, όπως κάνουμε και πριν, για να κάνει να καταλάβει
θέση του Varenne για να επιστρέψει. Οπότε public αντίστοιχα string get location return log δίστηλια λόγω να θέλετε. Οπότε τώρα φτιάξουμε την κλάση μας. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, θα φτιάξουμε μια άλλη κλάση, η οποία θα είναι η main μας, η οποία το μόνο που θα είναι, έχει μέσα θα είναι η κύρια μέθοδος public static, παιδιά η σύνταξη είναι gg, πρέπει να τη γράψετε όπως είναι από μόνη της, δεν έχει αλλαγές. String args και τελική σημαίνει, ξέχασα εδώ πέρα αυτό. Λοιπόν, τι θα κάνει αυτή η μέθοδος? Δημιουργεί ένα αντικείμενο, και αυτός είναι ο ορισμός του αντικειμένου, ίσον new tutorial, που βασικά τι κάνει αυτός ο τρόπος ορισμού? Δημιουργεί τύπου μεταβλητή tutorial 1, θα έχει όλη την κληρονομικότητα της περιφοράς των μεταβλητών της κλάσης tutorial 1. Επίσης καλεί τον constructor tutorial 1 ο οποίο ξεχάσουμε, ναι, θα παίρνει 2 μεταβλητές, με 3 ή μάλλον 0 κόμμα και 0. Είναι χειροποιεί δηλαδή τη μεταβλητή var 1 και log με τις τιμές που έχουμε θέσει, 0 και 0. Τώρα, να δούμε τη λειτουργικότητα αυτής της τα κλάσεις. Θα εμφανίσουμε πρώτα τις μεταβλητές με την μέθοδο της ουσιαστικά τον τρόπο που έχει Java για να εκτυπώνει στην οθόνη, στην κονσόλα της. System.out.println. Εδώ μέσα τώρα θα βάλουμε tut1 και θα ζητήσουμε τελεία ζητάς μια μεταβλητή, ας πούμε var1, και επιπλέον θα μας εμφανίσει και δίπλα τα τελεία log, την υποθεσία. Αν το τρέξουμε τώρα το πρόγραμμα, λογικά θα μας εμφανίσει το 0 και το κενό. Και μια ανωπαύλα το κενό δευτερεύση. Οπότε τώρα πάμε να θέσουμε κανονικές μεταβλητές στο αντικείμενο του tat1. Αλλά το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους. Ή πάλι θέσουμε κατευθείαν με τη μεταβλητή έτοιμη, είτε να χρησιμοποιήσουμε την έτοιμη μέθοδο που φτιάξαμε μόλις πριν, setvar50 tat1.setlocation. Ωραία. Τώρα θα κάνω παραμείως πριν που η διαδικασία για να εκτυπώσουμε στην οθόνη τα αποτελέσματα των μεταβλητών μας της κλάσης. Και ως διαμαγείας, άμα το τρέξουμε, στην αρχή θα μας βγάλει το 0 και το κενό και από κάτω το 50 και το mandrel-grand. Αυτή είναι η χρήση λοιπόν της κλάσης. Έτσι είδαμε σήμερα στο tutorial τη συμπεριφορά και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις μεταβλητές της, καθώς επίσης να φτιάξουμε μεθόδους που θέτουν τις μεταβλητές της κλάσης και επιστρέφουν. Και ελπίζω, παιδιά, να περνάτε καλά. Την επόμενη φορά θα έχουμε να μιλήσουμε με πιο σοβαρά πράγματα, όπως με widgets, interfaces και ίσως και γραφικά. Καλή συνέχεια.